φαίνεται ότι είναι σε μία συγκινησιακή φόρτιση και σε μία φόρτιση που εγώ την καταλαβαίνω. Είναι φορτισμένη και είναι λογικό. Φυσικά και είναι φορτισμένη. Θεωρώ και εγώ ότι η λέξη κόψιμο για μένα είναι όπως όταν χρησιμοποιούν, ας πούμε, πώς να σας πω, αρνητικά τη λέξη πανελίστας, λες και είναι κάτι... Αρνητικό πρόσημο. Και εγώ θεωρώ ότι η λέξη κόψιμο δεν αρμόζει, νομίζω, στη συγκεκριμένη και δεδομένη κατάσταση, γιατί μιλάμε για μια ολοκλήρωση, ρε παιδιά, 1η Μαΐου. Συνήθως όταν λέμε ότι μια εκπομπή κόβεται, δεν συμβαίνει τον πρώτο, στο δεύτερο μήνα. Μετά τα Χριστούγεννα που ενδεχομένως και να ακουγότανε, γιατί αρχίζανε και λέγανε διάφορα. Όχι, λίγο πριν το Πάσχα, αυτό δεν είναι. Είναι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι έχει περάσει ένα διάστημα. Επίσης, το ότι ολοκληρώνεται μία εκπομπή σημαίνει ότι ήταν κακή ή σημαίνει ότι αυτοί που συμμετείχαν ήταν κακοί. Για μένα αυτό είναι, ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ισχύει, ρε παιδιά. Μιλάμε για μία πολύ καλή παρουσιάστρια με καλούς συνεργάτες και πολύ ωραία, και ένα προϊόν που μπήκε δυνατά στην αρένα. Πέρα ότι είναι πολύ καλή η Ελεονόρα Μελέτη σε αυτό που κάνει, υπάρχουν και άλλες εκπομπές στο συγκεκριμένο κανάλι που μπορεί να κάνουν και χειρότερα νούμερα. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να μπει σε μια διαδικασία σύγκριση των νούμερων και να πει να βγάλει μια εύκολη. Παιδιά, μην μπαίνουμε στη διαδικασία. Σε μαθηματικά. Ναι. Είναι κακό στο στη σύγκριση. Όχι μόνο για τους συναδέλφους. Για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί βάζει μια επικεφαλίδα και λέει ότι δεν πήγε καλά η Ελεονόρα, αφού εμείς βάλαμε τον ίδιο τον κόσμο μέσα στη ζωή του, τι είναι τα νούμερα. Δηλαδή, ο κόσμος ακούει έξω και βλέπει νούμερα, πάει δεν πάει καλά μια εκπομπή. Δημήτρη, μια εκπομπή όμως μπορεί να μην σου φέρνει νούμερα, να σου φέρνει έσοδα. Τι θα πεις. Θέλω να σου πω όμως να καταλάβεις ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Και σου λέει, μα καλά, μια άλλη εκπομπή που είναι στο Μέγα πάει. Γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί αυτό να δημιουργήσει μια περαιτέρω έξτρα αντιπάθεια στην Ελεονόρα Μελέτη, που συγκεκριμένη περίπτωση δεν το έχει αυτό από το κανάλι. Η Ελεονόρα νομίζω ότι είναι μια παρουσιάστρια που δεν έχει να αποδείξει σε κανέναν κάτι. Καλά, αυτό έχει κάνει τα πάντα. Παιδιά. Απλά αυτό που βλέπω και καταλαβαίνω και από τον περίγυρο είναι ότι. Γιατί τώρα, ένα μήνα πριν, ουσιαστικά ολοκληρωθεί η σεζόν η τηλεοπτική. Δεν είναι ότι έγινε 4-5 μήνες. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Τώρα, αν ο προγραμματισμός είναι σε σχέση με το να ενισχύσουμε την ενημέρωση, που μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Καταρχάς, μπορεί να συμβεί και στο σπίτι μας αυτό. Παντού μπορεί να συμβεί, βέβαια. Όπως και ανά πάσα ώρα και στιγμή, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Θυμάστε λίγο παλιότερα. Το λέω και στη γιαγιά μου, είναι. Τα θυμάται, είναι χαλιά. Και, όχι, και είναι πιο φρέσκα σε όλο αυτό το παιχνίδι. Λέγαμε, ξεκινάμε 13 Σεπτεμβρίου, ας πούμε. Να ταιριάσουμε. Ναι, ποτέ. Και ξέραμε ότι μέχρι τον Ιούλιο εκεί, Νταλάκα, θα το πάμε τρένο. Ότι είναι στάνταρ αυτό. Είναι στάνταρ. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή αυτό τη σταθερότητα. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε και λέμε, παιδιά, να καλοκαιριάσουμε. Να βγει σεζόν. Εγώ αυτό είπα και στο Breakfast Star που χτες με πετύχανε έτσι πάλι. Και τους είπα, παιδιά, ο στόχος πια είναι να βγει σεζόν. Υπάρχουν κάποια προϊόντα, σαφέστατα, που νουμερικά έχουν ξεχωρίσει αυτή τη σεζόν. Φυσικά. Και πρέπει να δώσουμε και εκεί τα εύσημα. Τώρα, συμφωνώ με τον Δημήτρη για το αν πρέπει να βάλουμε τόσο πολύ τον κόσμο στο παιχνίδι. Αυτό λέω. Όχι μόνο εσύ. Εδώ ξέρουν τώρα, δηλαδή, η μαμά μου ξέρει το νεανικό, ξέρει το total, ξέρει τα ειδικά κοινά. Τους έχουμε φτάσει και τους έχουμε φτάσει. Έχει αυτή την ενημέρωση που πραγματικά ο κόσμος δεν τη χρειάζεται. Και γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί ενδεχομένως η Ελεονόρα να βλέπει ότι είναι έξτρα αντιπάθεια. Γιατί δεν το πάρουν σαν έξτρα αντιπάθεια. Και εγώ θεωρώ ότι ολοκληρώνεται και ότι κάτι καινούριο θα. Έτσι δεν αφήνει την αίσθηση, ρε παιδιά. Αισθάνομαι ότι από εδώ και πέρα.